Πρώτα απ' όλα, μισή να τονίσω ότι ο ανίκητος εχθρός εδώ δεν είναι το σκαθάρι που καταδικάζει τον τόπο μας σε μια στέρφαγή στην ουσία, αλλά είναι μια ανίκητη αδιαφορία. Εδώ και καιρό προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω για το μεγάλο κίνδυνο από τη μάστιγα του σκαθαριού, του κόκκινου σκαθαριού, που επελάβουν καταστρέφοντας τα αρσενικόδετρα. Όποτε ανικητούσες εδώ και χρόνια στην ουσία παντού σε όλη την περιφέρεια της Μυτιλήνης, άλλοτε μεγαλόπρεπες θύνητες, τώρα νεκροί ή μηχανείς να αποσυντίζεται. Με σωρία εγγράφων και παρεμβάσεων, αναφορών και εισηγήσεων, έκρουσα κατ' επανάληψη στον κότονα του κινδύνου, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι αν δεν ληφθούν εκτισταμένα έκτακτα μέτρα, απειλείται με εξαφάνιση το θηνικό δάσος της Παναγιούδας. Εν πρώτης πρέπει να σου πω ότι δεν βρήκα κοινό τόπο σκέψεις για το θέμα με τη Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον στο αρχικό που έθετα, πιο δηλαδή ότι το θηνικό δάσος έπρεπε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά από όλο το υπόλοιπο πρόβλημα. Εδώ είναι ανυπολόγιστη η διασπορά στο χωριό της Παναγιούδας, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 και μετά. Πρέπει να σου πω ότι είχα προσπαθήσει να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω και εγγράφως, ήδη από το Δεκέμβριο του 2020, τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο προσωπικά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, γιατί εδώ, καλώς ή κακώς, μετά το 2018, οπότε έπαψε να είναι σε καραντίνα η Λέσβος, και ενώ είχε ένα κλιμάκιο το οποίο ήταν αρμόδιο και είχε κάποια τεχνογνωσία η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έπαψε έκτοτε να είναι αρμόδια. Και αρμόδια είναι μόνο η υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίν. Ναι. Εδώ πρέπει να σας πω ότι με σεβασμό αντιτείνω και διαχρονικά στην άποψη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ήδη πράττουν ό,τι απαιτείται. Περιζεύοντας την προσωπική μου εκτίμηση, η οποία όμως είναι με μια επιδραμμένη έρευνα την οποία διεξάγω όλα αυτά τα χρόνια, ότι το διατιθέμενο προσωπικό είναι διαχρονικά ανεπαρκές της Δημοτικής Υπηρεσίας. Τα διατιθέμενα τεχνικά μέσα είναι ανεπαρκή. Η διατιθέμενη τεχνογνωσία είναι ανεπαρκής. Τα πράγματα αυτά, δηλαδή η όλη τεχνογνωσία για το ζήτημα αυτό, ξεκινά θέλεις από δεκαετίας και πλέον. Όταν τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα διεξήγαγε και τα μένει έρευνα για να διασωθούν οι θύμικες και μπάστε, τότε μίλησα κατά επανάληψη μαζί τους. Μου κατέστησαν σαφές ότι οι Δήμοι ζητούν τεχνογνωσία από αυτούς. Δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση με ιδιώτες. Ναι. Το τόνισα αυτό και το επεσήμανα κατ' επανάληψη στις δημοτικές αρχές, χωρίς να, τουλάχιστον αυτό να γνωρίζω, να υπάρξει σχετική συνεννόηση. Εδώ υπήρξε η τοποθέτησή μου ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να επιδιωχθεί επιτελική συνεργασία. Το Δήμο Μυτιλήνης, με το Δήμο Δυτικής Λέσβου ενδεχομένως, με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αναζήτηση τεχνογνωσίας και κάθε συνδρομής του ΓΕΟΕΤΕ, αν μη τι άλλο, του Δικαστηρίου Γεωλογικής Εντομολογίας, που σας εξήγησα ότι έχει τον Μπενάκιο. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία τέτοια προσπάθεια συνεννόησης και επιτελικής συνεργασίας. Έχεις δηλαδή εικόνα ότι σε άλλους δήμους που είχαν αυτή τη συνεργασία με τον Μπενάκιο έσωσαν τους φοίνικες της περιοχής τους? Πρώτα απ' όλα, από ετών, οι περισσότεροι δήμοι της χώρας ανέλαβαν ποικίλες συντονισμένες δράσεις, παραγγέλλοντας και εφαρμόζοντας μελέτες και αναθέτοντας και εκτελώντας έργα για τη διάσωση φοινικόδεντρων και δασών κτλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις καμιά επιτυχή συντονισμένη δράση αν δεν ξεκινήσεις με μια μελέτη. Ναι, τι απαιτείται επιστημονικά και όχι. Όταν υπήρχε για όλα τα πράγματα, τώρα το τι σειρά θεμάτων ανοίγεις, τώρα ανοίγουμε αυτό, για όλα τα πράγματα για τα οποία επιδερμικά και πάνω-πάνω τα αντιμετωπίζουμε, χρειάζονται μελέτες και σοβαρή αντιμετώπιση. Προσχηματικά. Προσχηματικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το εξής. Κάθε φορά που έγινε ένα δημοσίευμα ή μια τοποθέτηση δια του τύπου στα νέα της Λέσβους, στο νησί, στην Αιγαίο, ξαναφιλοξενηθεί για το ζήτημα και σας ευχαριστώ για το βήμα. Την επομένη ακριβώς είχαμε κάποιο ψεκασμό, είχαμε κάποια κλάδεση. Τώρα, μετά από ένα δημοσίευμα και μετά τέλος πάντων από κάποια κινητοποίηση στον τύπο, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε την αμέσως επομένη ένα τέλος πάντων φορτηγό του Δήμου και κλάδεψε κάποια κλαδιά την οίκον, τα οποία είχαν να κλαδευτούν και εγώ δεν ξέρω πόσους μήνες και τα οποία ήταν διάκριτα από το σκαθάρι. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτή η πάσα, να το πούμε έτσι, σε ιδιώτες οι οποίοι ανέλαβαν και εκτέλεσαν έργα, έγιναν χωρίς κατά την άποψή μου την απαραίτητη μελέτη για το τι ακριβώς κάνουν. Εδώ υπάρχει άποψη που κοινολογείται ευρύτατα,
για την ακαταλληλότητα και την ανεπάρκεια του σκευάσματος το οποίο εφαρμόζεται. Που ψεκάζεται, γιατί υπήρχε, υπήρχε άνθρωπος που ψέκαζε όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα όπως εγώ τουλάχιστον που μένω εκεί σε πολύ κοντινή απόσταση, σας λέω ότι ο προηγούμενος εργολάβος, ο οποίος ψέκαζε στην τελευταία διαβροχή την οποία έκανε, και μιλάμε για ένα συνεργείο των δύο ατόμων, έτσι, το οποίο προσπαθούσε να φτάσει στον υψηλότερο φήνικα, τον υψηλότερο φήνικα του φηνικοδάσου που ήδη έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή, και δίπλα έχουμε φοινικόδεντρα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, χωρίς να έχει υπάρξει ανταπόκριση για την αποκομιδή των ήδη κατεστραμμένων φοινικών. Που υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη διαδικασία και για την αποκομιδή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πέραν των 7 ατόμων φοινικά στο καθεαυτού φοινικό δάσο, τα οποία εμφανίζουν τόσο εκτεταμένη φθορά, που θα έπρεπε να είχαν κινητοποιήσει τις αρχές για να έρθουν να τους επισκεφτούν αν μη τι άλλο και να δουν αν πρέπει να κοπούν ή αν πρέπει κάτι άλλο να γίνει για τους συγκεκριμένους. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι βαριά προσδεδειμένο το σύνολο του ποινικού δάσους. Υπήρξε μια απόλυτη προθυμία της Δημοτικής Αρχής να εξετάσει με επάρκεια το ζήτημα των ιδιωτικών εκτάσεων που ζώνουν το ποινικό δάσο παντού και οι οποίες έχουν μια κατάσχετη διασπορά του σκαθαριού. Με δεδομένο ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχουν σε απόσταση ολίγων μέτρων από το φοινικό δάσος δεκάδες συστοιχίες φοινίκων, οι οποίες είναι πλήρως κατεστραμμένες. Και υπάρχει νομικό πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο και υπήρχε νομική δυνατότητα της αρμόδιας υπηρεσίας να μπει μέσα στις εκτάσεις αυτές και να χρεώσει μάλιστα τους ιδιώτες. Όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό κόστος ενδεχομένως δεν αφήνει αυτόν τον τόπο να ορθοποδήσει. Αλλά εγώ λέω το εξής, κύριε Δημήτρη, ότι εδώ μιλάμε για ένα βιβλικό τοπίο μαρασμού και καταστροφής. Εγώ δηλαδή προέτους περίπου απέστειλα στον ίδιο τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσωπική αναφορά, ζητώντας τους, παρακαλώντας τους να θέσουν εκτός ημερησίας διατάξεως το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν του γεγονότος ότι αυτό έδωσε αφορμή να γίνει απλά και μόνο μια διαδικασία ερωτήσεων, η οποία ξεπετάχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό το οποίο δέχτηκαν δηλαδή ανεφετέρου όλοι είναι ότι η Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι χρειάζεται και εδώ πρόκειται για έναν ανέκητο αρθρό. Κάτι το οποίο σας λέω ότι αυτό καταστρέφει το φοινικό δάσος. Αυτή η εσφαλμένη και παρετημένη άποψη για το ότι είναι ατελέσποτε οποιαδήποτε προσπάθεια. Αυτό καταδίκασε το φοινικό δάσος. Αυτό το οποίο με σοκάρει, κύριε Τζινέλη, είναι το εξής. Ότι από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που είχα από την αρχή επικοινωνία, δεν ήρθε σε επικοινωνία ένας μαζί μου να με ρωτήσει οτιδήποτε και εκτός που γνωρίζω τουλάχιστον, δεν είδα κάποιον, όχι τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου να έρθει να επισκεφθεί το ποινικό δάσος και να δει αυτό το βιβλικό το οποίο μαρασμού και καταστροφή στις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες. Ναι. Τώρα, τόπος, κύριε Τζινέλη, έχει τις αρχές, τη Δημοτική Αρχή που του αξίζει, αλλά αυτό το τοπίο έρημιζε δεν αξίζει στα παιδιά μας. Να πιστέψετε. Είναι βαριά προσβεβλημένο το σύνολο του φοινικού δάσους, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι ήδη αργά για το φοινικό δάσος της Παναγιούδας, του Καλαμιάρη, ή μπορεί να γίνει κάτι ακόμη και τώρα? Υπό τις παρούσες συνθήκες, για την Έλλη, θα έπρεπε να το θεωρήσουμε νεκρό από πέρσι. Αλλά εδώ, ο χρόνος που μεσολάβησε, δηλαδή, αν θέλετε, η άποψη που αποκόμισα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τις αρμόδιες αρχές, είναι ότι ήταν τελειωμένη υπόθεση, και εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν είναι διαμαρτυρία αυτό, δεν είναι στην πραγματικότητα αγώνας. Είναι μια αγωνιώδης κραυγή, την οποία εκφράζω, από το Δεκέμβριο του 20. Ναι, γιατί με την έρευνα που κάνατε, από τότε αν είχαν ασχοληθεί και είχαν επικοινωνήσει με το Μπενάκιο, θα μπορούσαν να είχαν σώσει όχι μόνο το φοινικό δάσος, αλλά όλους τους φοινίκες, εν πάση περιπτώσει, αν γινόταν μια σωστή διαδικασία. Για τα οποία αποκόπηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αν έρθετε τώρα να πάμε στο φοινικό δάσος, θα βρείτε ένα μέρος από αυτά, αυτά δηλαδή τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν αποκομιστεί αμέσως και που υπάρχουν νόμιμες προβλέψεις και για τη μεταφορά και για την ταφή και για την καύση. Και εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε φορτηγά ξεσκέπαστα να μεταφέρουν κορμούς νίκων οι οποίοι είναι διάτυπτοι από το. Και να επεκτείνεται το σκαθάρι παντού. Εγώ δεν ξέρω πού απορρίπτονται. Και σε κάθε περίπτωση σας ξαναλέω ότι όταν ολόκληρη η Παναγιούδα έχει ιδιωτικές εκτάσεις, δηλαδή αυτοί οι ιδιώτες προσεγγίστηκαν από το Δήμο. Είπαν όχι. Είπαν ναι. Αν είπαν ναι, γιατί δεν υπήρξε μια μελέτη οικονομοτεχνική, ούτως ώστε να γίνει τελπάνω δράση και σε αυτές τις ιδιωτικές εκτάσεις? Μάλιστα. Εδώ, κύριε Δινέλη, ο τόπος μας δεν ήταν ποτέ πλέον ο ίδιος, εάν καταστραφεί το φοινικό δάσος και βρίσκεται στο παραένα. Έτσι. Τώρα, το αν πράγματι λοιπόν υπάρχει άνθρωπος να ελπίσει και να κάνει έστω και τώρα αυτά τα οποία χρειάζεται,
αυτό θα έπρεπε να γίνει και σε βάση κατεπήγοντος. Ναι. Δηλαδή, πλέον έχουμε διαδικασία. Που υπάρχει διαδικασία, προβλέπεται από το, από το. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ την έθεσα με αναφορά μου χτες το βράδυ σε όλα και πάλι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσουν το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Σημαίνει η μέρα του προϋπολογισμού. Δεν αυταπατώμαι, αλλά σε κάθε περίπτωση λέω δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Άρα, εδώ μιλάμε για την εξαιρετική διαδικασία του κατεπήγοντος που δικαιολογούν θεομηνίες και λοιπές καταστροφές. Και απευθείες αναθέσεις και τα λοιπά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και λέω το εξής, ότι εδώ απαιτείται, τους προκαλώ και τους παρακαλώ δηλαδή, απαιτείται σύπνοια του Δημοτικού Συμβουλίου στο ζήτημα αυτό. Ναι. Διαφορετικά, κυρία Ζινέλη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για την ραγδαία εξάπλωση. Επειδή, εγώ δηλαδή τουλάχιστον. Ναι, για να ολοκληρώσουμε, επειδή εγώ την χάνει να το γνωρίζω το φοινικό δάσος της Παναγιούδας, γιατί είμαι από εκεί. Ο σύζυγός μου είναι από εκεί. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει αυτό το διαμάντι που έχετε εκεί. Και έχω την αίσθηση ότι δεν έγινε και καμία προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά για να αναδειχθεί. Πέραν μιας προσπάθειας από ενός τοπικού συλλόγου και γυναίκες της περιοχής που προσπάθησαν να το αναδείξουν με επισκέψεις κτλ. Πολλοί ενδεχομένως να μαθαίνουν ότι έχουμε ένα φοινικό δάσος τώρα ή με κάποιες αναφορές ιστορικές που προσπαθούσαν να αποτυπώσει πότε έχουμε στοιχεία από το 1930. Και μετά που έχουμε στοιχεία για τη φύτευσή τους από έναν Άγγλο διπλωμάτη. Δεν έγινε ποτέ καμιά προσπάθεια να δείξει. Τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Μιλάμε για υπεραιωνόβια δέντρα. Ναι, ναι. Μιλάμε για ένα μνημείο, για ένα ναό τέλο πάντων της φύσης. Και αυτό τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να χαθεί στα δικά μας τα χέρια το κοινικό δάσος, κύριε Αντινέλη. Αυτό. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, ας ήταν αναξιοποίητο όπως ήταν, αύριο μεθαύριο πιστεύω ότι αν κατασταθεί το κοινικό δάσος. Το οποίο πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι καταδικάζεται με αυτόν τον τρόπο, ότι θα έχουμε μνημεία αμφιβόλου αισθητικής, μια τελείως διαφορετική και μετοστρωμένη κατάσταση, το οποίο εγώ απέφχομαι. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι η κληρονομιά της Δημοτικής Αρχής θα έπρεπε να ήταν στην προκειμένη περίπτωση η διάσωση του κοινικού δάσους. Ναι. Και σε αυτή μου την άποψη, κύριε Ντινέλη, αυτή τη φορά δεν έχουμε μόνος. Γιατί καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη του μία διαμαρτυρία 200 πολιτών. Προς όλες τις αρμόδιες αρχές, με τον τίτλο αν θέλετε, ότι επιτέλους κάντε κάτι. Ναι. Αν αυτό δεν λέει τίποτα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε εν πάση περιπτώσει εμείς δεν το βάλουμε κάτω. Αυτό ήθελα να... μπορούμε μας και θα αναζητήσουμε δράσεις πλέον συλλογικές, θεωρώντας ότι πλέον καλείται ο πολίτης, ο Δημότης της Παναγιούδας, να θεωρήσει ότι είναι απούσες παντελώς και αλλιανεπιϊκός οι αρμόδιες αρχές και να κάνει ό,τι μπορεί. Νομικά δηλαδή πλέον θα στραφείτε κατά του Δήμου, αυτό καταλαβαίνω. Δείτε κάτι, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει όρεξη ούτε ανάγκη να ακούει άλλα νομικά τελπάνω βήματα και είμαι δικηγόρος, δεν μπορώ να διαχωριστώ αυτή την ιδιότητά μου, αλλά εδώ απαιτείται ευαισθητοποίηση. Ναι. Δεν απαιτούνται ούτε περαιτέρω δίκες, ούτε περαιτέρω τέλος πάντων τέτοια διαδικασία. Αν θέλετε δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει. Κατανοητό.